Πάμε όμως να υποδεχτούμε στη συντροφιά μας τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, προκειμένου έτσι να δούμε πώς έχει η δράση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η Ελληνική Ομοσπονδία για ακόμη μία φορά εμπιστεύεται την πόλη του Ηρακλείου για την διεξαγωγή μιας σπουδαίας αθλητικής διοργάνωσης του μπάσκετ. Αυτό, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει το πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι δεδομένες οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί και από το παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν με την Κρήτη. Ξεκινώντας από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τον συντοπίτη σας, τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος παρέχει τα μέγιστα και απεριόριστη συμπαράσταση προς το άθλημα του μπάσκετ, συνεχίζουμε και ερχόμαστε εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου βρίσκουμε μια άμεση ανταπόκριση τόσο από τον Δήμο και τον κύριο Δήμαρχο Ηρακλείου, όσο και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Το Ηράκλειο δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Είναι μια πόλη η οποία έχει άρτιες εγκαταστάσεις αθλητικές, έχει ξενοδοχειακές υποδομές, έχει συγκοινωνίες, υπάρχει ενδιαφέρον άμεσα και από την τοπική ένωση της Κρήτης, έχει το know-how, οπότε δεν βλέπουμε το λόγο να μην ανταποκριθούμε κι εμείς και να μην θέλουμε να γίνονται διοργανώσεις εδώ. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε, κύριε Νικολόπουλο, ότι μετά το περσινό επιτυχημένο Final Four, φέτος για πρώτη φορά διεξάγεται ένα Final Eight και βέβαια είναι ένα εγχείρημα το οποίο χαιρέτησαν οι εμπλεκόμενοι, προπονητές και αρχηγοί των ομάδων στην επίσημη συνέντευξη τύπου της περασμένης Δευτέρας. Η Ομοσπονδία πραγματικά το τόλμησε σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού. Ήδη πέρυσι κάναμε το Final Four εδώ τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το οποίο έγινε μετά από αρκετά χρόνια και είχε απόλυτη επιτυχία. Το δήλωσε ο πρόεδρος, ο κ. Λέλλος, από πέρυσι, ότι η επόμενη χρονιά, επειδή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πέρυσι, πιθανά το κάναμε και πέρυσι, αλλά δεν μπορούσαμε βάσει κανονισμών και προκηρύξεων, θα γίνει Final Eight. Δεν το πίστεψαν πολύ, δεν νόμιζαν πολύ ότι θα τολμήσουμε κάτι τέτοιο. Όμως βρήκαμε και θεωρούμε ότι έχουμε συμπαραστάτες τις ομάδες, οι οποίες όλες το χειροκρότησαν αυτό το εγχείρημα. Έχουμε συμπαραστάτες στους φιλάθλους, στο μπασκετικό κοινό, το οποίο δείχνει μια μεγάλη ωριμότητα και θέλουμε να πιστεύουμε μετά από αυτήν την 48η διοργάνωση, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν, πέρασε μισός αιώνας για να γίνει κάτι τέτοιο, όταν σε άλλες χώρες δίπλα μας, ευρωπαϊκές και μη, αυτός ο θεσμός έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν νομίζω ήταν άσχημο για την Ελλάδα να δηλώνει και να δείχνει αδυναμία στο να διοργανώσει κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι ότι με τη βοήθεια όλων και των μέτρων τάξης και των ομάδων που συμμετέχουν θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και την Κυριακή το βράδυ θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Mm-hmm. Και βέβαια, περισσότερο ο νικητής προφανώς. Πολύ σωστά. Και βέβαια να πούμε ότι το σύνθημα σε αυτή τη διοργάνωση είναι γιορτή για όλους και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Οι ομάδες αρχικά να είναι θεματοφύλακες της διοργάνωσης, στο γήπεδο να βρεθούν για μία ακόμη φορά παιδιά, οικογένειες και υγιείς φύλαθλοι, οι οποίοι θα απολαύσουν το αγωνιστικό θέαμα. Το περσινό μότο ήταν «Είναι γιορτή». Mm-hmm. Επιτεύχθηκε. Φάνηκε ότι ήταν γιορτή. Φέτος, βάζοντας και παράλληλες δράσεις που πάντα κάνουμε, το ονομάσαμε «Είναι γιορτή για όλους», γιατί πραγματικά θα είναι γιορτή και για τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο, αυτοί που έχουν καταφέρει να βρουν εισιτήρια και να είναι παρόντες στους αγώνες, αλλά και για τους υπόλοιπους στα πλαίσια των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και που θα πραγματοποιηθούν. Αρχίζει για το μέγιστα την Παρασκευή το πρωί και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, λίγο πριν την έναρξη του τελικού.
Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πραγματικά ναι. Υπάρχει έντονη εξωαγωνιστική δράση με παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του κυπέλου. Θα ήθελα να κάνουμε έτσι μία αναφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να γνωρίζει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ναι, οι δράσεις αυτές απορρέουν από την σκέψη και την πεποίθηση που έχει η Ομοσπονδία ότι στον αθλητισμό δεν χωρά καμιά διάκριση. Ως εκ τούτου, ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο για όλους και πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Έτσι, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσαγειακού Πανεπιστημίου και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, όπου ήδη η Ομοσπονδία έχει συνάψει μια συνεργασία και έτσι ονομάστηκε και το κύπελο των αεστεχνικών ομάδων που διεξήχθη στις πρώτες του φάσεις. Έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά από επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία, όπως θα πάμε την Παρασκευή το πρωί στο πρώτο μαζί ειδικό, με ειδικό, το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, όπου επιτελείο της UNICEF με τον επικεφαλής της UNICEF στην Ελλάδα, επιτελείο της Ομοσπονδίας και ο συνεργάτης της Ομοσπονδίας, ο παλιός μπασκετμπολίστας, ο Σοφοκλής Σκορτσιανίτης, ώστε να υπάρχει μια επαφή με τα παιδιά. Mm-hmm. Θα γίνει ανταλλαγή αναμνηστικών, κουβέντα, συζήτηση και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο είναι μια κίνηση η οποία αποβλέπει σε αυτό που είπαμε πριν. Επίσης, το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μια εκδήλωση η οποία θα είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που θα γίνει στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που εκεί θα αναλυθούν πολλές και διάφορες πτυχές και συνεργασίες σχετικά με τον αθλητισμό. Επιπλέον, το Σάββατο το πρωί υπάρχει μια εκδήλωση με συμμετοχή για εθελοντική ομοδοσία στο Εθνικό Κέντρο Ομοδοσίας και με τον Μακρίτιο Σύλλογο Εθελοντών Εμοδοτών των Αιματοκρήτη. Στη Λότζια, να πούμε. Ναι, και το απόγευμα της Κυριακής θα έχουμε αυτές τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, ξεκινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες από εθελοντές του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου, που θα γίνει έξω από τον αύριο χώρο του γηπέδου, ξεκινώντας από τις 4 η ώρα, που περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και ενέργειες. Και event βέβαια που θα αφήσουν πολύ χαρούμενα τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι πείτε. Η Ελληνική Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες ώστε και με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να γίνουν ενέργειες ώστε να εντάξουμε τα παιδιά με σύνδρομο Down και αυτισμό στον αθλητισμό. Βέβαια, αυτό θέλει πολλή δουλειά, θέλει μεγάλη προετοιμασία. Πρέπει να καθοδηγηθούν προπονητές και οι άλλοι υπεύθυνοι των σωματείων, προκειμένου και αυτά τα παιδιά να βρουν πεδίο στον αθλητισμό και να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Νικολόπουλε, που βλέπουμε την Ελληνική Ομοσπονδία να έχει έντονη έτσι, δράση σε ό,τι αφορά τα διάφορα κοινωνικά θέματα, να ευαισθητοποιείται και να ευαισθητοποιεί το κοινό, να το παροτρύνει, να συμμετάσχει σε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Θέλω να μας πείτε, γιατί ρωτάει ο κόσμος, έχετε εικόνα για τα εισιτήρια, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα, έχουν διατεθεί όλα, γνωρίζετε? Κοιτάξτε, υπήρχε η διαδικασία που είχε επιλεγεί, ήταν η ηλεκτρονική προκράτηση των εισιτηρίων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κτλ. Το οποίο αυτό το σύστημα έκλεισε χθες, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και ό,τι κενό θα έχει προκύψει στο γήπεδο θα καλυφθεί με μικρά παιδιά μπασκετμπολίστες των ακαδημιών, των συλλόγων του Ηρακλείου και ίσως γειτονικών συλλόγων, αν έχουν εκφράσει την επιθυμία να έρθουν για να δουν τα παιχνίδια. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και στο αγωνιστικό κομμάτι. Με τη συμμετοχή 8 ομάδων, έτσι αναμένεται πολύ έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Ήδη βρεθήκαμε στη Media Day πριν από λίγο, των ομάδων συνεχίζεται σήμερα. Προγνωστικά, κύριε Νικολόπουλε, μπορούν να γίνουν αναφορικά με τον φετινό τροπεούχο? Όχι, καταρχάς εμένα δεν μου αρμόζει να κάνω προγνωστικά. Mm-hmm.
Επίσης, το κύπελο είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει εκπλήξεις. Οπότε δεν υπάρχουν προγνωστικά, τουλάχιστον εκ μέρους μου. Απλά εκείνο που θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι έτσι θα γίνει, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες όλοι οι αγώνες. Οι ομάδες είναι οι 7 καλύτερες ομάδες. Είναι ο Πανιόνιος, που είναι μια ομάδα που αγωνίζεται σε κατώτερο πρωτάθλημα και με διαφορετικές προϋποθέσεις και συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, δικαιούται να έχει έναν ξένο. Οι άλλες ομάδες έχουν, μάλλον και έναν Ευρωπαίο δικαιούται ο Πανιόνιος. Οι άλλες ομάδες έχουν 5 και 6 ξένους. Καταλαβαίνετε Σωστά. λοιπόν ότι είναι μια Είναι ανισότητα, δυσανάλογα μια τα μεγέθη. ανισότητα τα μεγέθη. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια θα έχουν πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κατά τη γενική νομολογία, αυτές οι ομάδες όλες βρίσκονται και σε καλή κατάσταση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα Τουρνουά με πολύ, τετραήμερο σωστά. αρκετά ενδιαφέρον. Αρκετά Σίγουρα, ενδιαφέρον. σίγουρα και θα είναι πολύ τυχεροί όσοι πραγματικά έχουν εξασφαλίσει θέση στο κλειστό στα 2 ωράκια αυτές τις ημέρες που ακολουθούν. Θέλω έτσι να μου πείτε και ως Ναι, ομοσπονδία. και οι τηλεθεατές, και οι Φυσικά, τηλεθεατές. φυσικά, φυσικά και οι τηλεθεατές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αναφέρομαι τώρα κυρίως στους κριτικούς που αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε ως ομοσπονδία τι θέτετε ως προτεραιότητά σας το επόμενο διάστημα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Βασική προϋπόθεση και νούμερο ένα σε έναν πίνακα, να το πούμε έτσι, αξιολόγησης ή αναγκών, είναι το αναπτυξιακό μπάσκετ. Είναι τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινήσαμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Το παρακολουθούμε, το διορθώνουμε, το συμπληρώνουμε. Άλλωστε, στο πνεύμα αυτό και στα κίνητρα, είναι το πρώτο κίνητρο που έχει δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία, πληρώνονται όλα τα έξοδα των ομάδων, εκτός των μετακινήσεων, των αναπτυξιακών τμήματων. Δηλαδή, η Ομοσπονδία προβαίνει σε μια δαπάνη της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις διαιτησίες και ό,τι άλλο κόστος προκύπτει και τη γραμματεία, να το πω έτσι, τους κριτές των αγώνων, προκειμένου οι ομάδες απερίσπαστα να φέρνουν και περισσότερα παιδιά στο γήπεδο, αλλά και να συμμετέχουν με περισσότερες από μία ομάδες. Έχουμε δώσει και αυτό το κίνητρο. Δηλαδή, μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα, το παιδικό παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμμετάσχει με δεύτερη και με τρίτη ομάδα. Είναι η βασική μας προτεραιότητα να μπει το μπάσκετ στα μικρά παιδιά και ο επόμενος στόχος είναι να ενημερώνονται, και αυτό κάνουν και οι υπεύθυνοι του αναπτυξιακού, να ενημερώνουν τους προπονητές για μια ενιαία μορφή διδασκαλίας του μπάσκετ στα παιδιά. Όταν αυτό το πετύχουμε, νομίζω ότι θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Γίνεται πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, έχουν τεθεί οι βάσεις και έχετε απόλυτο δίκιο γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι το αναπτυξιακό θα πατήσει και το αύριο του ελληνικού μπάσκετ και πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Ακριβώς. Θα ήθελα να κλείσουμε έτσι Ακριβώς. με ένα μήνυμά σας στο φίλαθλο κοινό που θα βρεθεί στο κλειστό στα 2 ωράκια. Ότι αυτό το τετραήμερο είναι και θα πρέπει να είναι γιορτή για όλους. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σας Η ευχαριστούμε. ανταγωνιστικότητα και η αντιπαλότητα πρέπει να παραμείνει μέσα στις γραμμές. Θα διεκδικούν οι παίχτες αυτό που τους αξίζει και αυτό που δικαιούνται και όλοι οι άλλοι θα πρέπει, αγαπημένοι, και να παρακολουθούμε το θέαμα που θα μας δίδουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.